Είναι η Γιάννα Νταρίλη, μας άφησε. Πήγε στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου και γεννήθηκε. Αλλά τώρα είναι εδώ κοντά μας. Καλή σου μέρα, Γιάννα. Παιδιά, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια. Μια κούκλα. Είστε πολύ καλοί. Καλημέρα σε όλους. Δεν σας βλέπω, αλλά είμαστε στην πανέμορφη Πάτμο. Η Ελλάδα είναι υπέροχη. Τι να σου πω, κάθε χρόνο έρχομαι. Πολλές φορές το χρόνο έρχομαι. Την αγαπάω πάρα πολύ την Ελλάδα, όπως ξέρετε. Στη χώρα και είσαι, πού είσαι? Είμαστε σε κάποιους φίλους, στο Θεόφιλο και την, στον Θεολόγο και την Ελίσσα, σε ένα πολύ ωραίο, στο Γρήκο. Το Θεολόγο το φίλο μου λες και την Ελίζα την Ιταλίδα τη γυναίκα του. Ναι. Τώρα έχω τρελαθεί. Πούντος να μπει μέσα να του πω ένα γεια. Έχω να τον δω χρόνια. Σε ξέρουν. Είναι και οι τρεις γη του εκεί. Ναι, και ρε παιδιά εδώ είναι. Ρε παιδιά θα βάλω τα κλάματα. Ελίζα μου κορίτσι μου γλυκό. Τι καλή. Έλα ρε Ελίζακι μου. Τώρα τρελάθηκα. Εγώ είναι πολύ... Έλα θεολόγε μου, κούκλε μου, φίλε μου αγαπημένε. Δεν το πιστεύω ρε παιδιά. Οικογενειακές στιγμές ζούμε. Είναι ανατριχιαστικό. Έχω να πάω. Πολύ καλή φίλη μας η Γιάννα. Ρε φίλε. Έλα ρε. Είσαι απίστευτο. Μην πεις αυτά που κάναμε μικρή θεολόγε μας. Πέσα όλα πέσα. Δεν λέω τίποτα. Δεν όχι, λέω μην τίποτα. Πεις γιατί θα πω και εγώ μετά και δεν σε παίρνει. Παρά η Ιταλίδα. Πότε θα έρθει Γρηγόρη, πότε θα έρθει. Αχ, ρε παιδιά, θέλω να φέρω και τους γιους μου να γνωρίσουν τους γιους σας και να περάσουν. Πολύ ευχαρίστω. Ελάτε, σας πετιμήσαμε. Μα λείψατε. Ρε μου λείψατε. Σας αγαπάμε πολύ, συγγνώμη που το έκανα αυτό. Έχω να τους δω 7, 8, 9, 10 χρόνια. Απίστευτος είσαι. Πηγαίνετε μια βόλτα. Κόκκινη κάρτα. Σας αγαπάμε και το ξέρετε. Συγγνώμη γι' αυτό, Γιάννα μου. Συγγνώμη και από σένα. Δώστε τα ακουστικά να μιλήσουμε με τη Γιάννα. Θα πολλά μιλήσουμε φιλιά, μετά τηλεφωνικά. Φιλιά, φιλιά σε όλους. Ωραία, φίλε. Ωραία πράγματα αυτά. Αυτά τα ξαφνικά είναι ωραία μας. Συγκινήθηκα, ωραία μας. Γιατί έχουμε περάσει τρομερές στιγμές. Ήθελα να ρωτήσω την Πάτμο. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένος. 20 χρόνια πήγαινα, σερί. Πάσχα, καλοκαίρι. Δηλαδή συνέχεια. Ποιος είναι τώρα? Ποιος είναι? Κωνσταντίνα, ο Γιώργος θέλει να πει καλημέρα. Όλοι φίλοι σας σήμερα. Καλημέρα, τι κάνεις? Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλά είστε. Καλή σου μέρα. Γιάννα, πρέπει να μιλήσουμε και μαζί σου. Συγγνώμη, κορίτσι μου. Λοιπόν, παιδιά, περνάμε υπέροχα όπως βλέπετε. Γιάννα, πόσο καιρό είσαι στην Ελλάδα? Γιατί δεν πήρες τον Ιούλιο, σε είχαμε δει. Ήρθαμε το Ιούλιο. Με πολύ δύσκολες συνθήκες, μάσκες, το αεροπλάνο ήταν σχεδόν άδειο. Μέσα από Παρίσι ήρθαμε, έπρεπε να κάνουμε τα τεστ. Η Νέα Υόρκη είναι ένα δράμα, όπως ξέρετε, περάσαμε πάρα πολύ άσχημα. Πολλά κρούσματα και νομίζω πολλά. Είχες και ένα φίλο που χάθηκε από κορονοϊό, έτσι δεν είναι? Ναι, δυστυχώς. Και πολλοί φίλοι που αρρωστήσανε πολύ άσχημα. Ένας φίλος μας που είναι γιατρός βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, ο Γιώργος Ολακέας, ο οποίος αρρώστησε πολύ άσχημα και έχουμε στενοχωρηθεί όλοι. Βέβαια, έγινε καλά πάλι, αλλά είχε πολύ δύσκολες στιγμές. Είναι πολύ άσχημο αυτό που περνάμε όλοι. Απλά πρέπει να έχουμε ψυχραιμία, να είμαστε ενημερωμένοι, να προσέχουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα, να τρώμε υγιεινά και να ευχόμαστε για το καλύτερο. Οπότε δεν έχει σκοπό να γυρίσεις πίσω, έτσι δεν είναι? Αυτό λέω στον άνθρωπο. Μην γυρίσουμε, ας μείνουμε στην Ελλάδα. Γιάννα μου, φοβήθηκες ποτέ με όλη αυτή την κατάσταση? Ένιωσες φόβο? Κοιτάξτε, παιδιά, είναι λογικό όλοι να φοβόμαστε. Στην αρχή όλοι λέμε τι είναι αυτό το πράγμα. Βέβαια, κάθε μέρα διάβαζα, προσπαθούσα να τρώω, δηλαδή τρώγινα βέβαια, αλλά πιο πολύ να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα και πώς μπορούμε να το καταπολεμήσουμε ό,τι μπορούμε από τη φύση. Και το πιο σημαντικό πράγμα είναι ψυχραιμία. Να είμαστε θετικοί, θετικές σκέψεις, να είμαστε κοντά στους δικούς μας και να είμαστε όλοι ενωμένοι και να το παλέψουμε αυτό το πράγμα. Γιάννα, καταλαβαίνουμε και καλά κάνεις που τα λες, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που λένε δεν υπάρχει, δεν το έχουμε δει σε γύρω μας. Καλά κάνεις που τα λες. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για τη ζωή στη Νέα Υόρκη? Γιατί εκεί μένεις τώρα πια μόνιμα. Η Νέα Υόρκη είναι εκεί που γεννήθηκα, μεγάλωσα. Είναι όλη η οικογένειά μου. Εκεί πήγα σχολείο, πανεπιστήμιο. Εντάξει, είναι η ζωή μου εκεί. Όπως και εδώ έζησα πάρα πολλά χρόνια, 11 χρόνια. Πολύ έντονα, 11 φανταστικά χρόνια. Βέβαια. Η Νέα Υόρκη είναι
Έχω δύο χώρες εγώ. Νιώθω ότι είμαι και από την Αμερική και από την Ελλάδα. Η Νέα Υόρκη, παιδιά, είναι μια πολύ σκληρή, πανέμορφη πόλη, αλλά έχει πολλή δουλειά, κάνει πάρα πολύ κρύο, έχει βαρύ χειμώνα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες τώρα, θέλετε να μιλήσουμε για αυτές τις συνθήκες συγκεκριμένα, γιατί δεν ήταν καλά τα πράγματα. Εγώ ήθελα να πω ότι έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα στη Νέα Υόρκη, έτσι. Έχεις εκπομπή, δεν έχεις. Κανάλι, το New Greek TV. Παιδιά, εμείς έχουμε... Σώσαμε το κανάλι του 35 χρόνια ομογενειακό κανάλι που λιότανε και μια νέα ομάδα μαζευτήκαμε και είπαμε να το συνεχίσουμε το έργο, να βοηθάμε να φέρουμε την Ελλάδα στο εξωτερικό. Είμαστε και στο Καναδά. Μας βλέπουν όλοι οι ομογενείς. Είμαστε το ομογενειακό κανάλι, δίνουμε νέα από την Αμερική και στα ελληνικά. Και δείχνουμε και, και την πανέμορφη Ελλάδα και τα νέα από την Ελλάδα. Εγώ κάνω τουριστικές εκπομπές, παρουσιάζω την Ελλάδα στο εξωτερικό και στα αγγλικά. Κάναμε και μια μεγάλη παραγωγή που δείξαμε στην Αμερικάνικη τηλεόραση για την Ελλάδα. Και ο σκοπός μας είναι να διατηρήσουμε τον ελληνισμό και να διαφημίσουμε την Ελλάδα. Γιάννα μου. Να παρατηρήσω μόνο κάτι. Γιάννα, τα ελληνικά σου έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Θυμάμαι όταν σε πρωτογνωρίσαμε και αυτό μου κάνει εντύπωση. Το 94, νομίζω, το πρωινό καφέ, έτσι μιλούσες σπαστά ελληνικά. Και τώρα μου κάνει εντύπωση που ζεις τόσο καιρό στο εξωτερικό και τα ελληνικά σου είναι καλύτερα από ποτέ. Αγαπάω την ελληνική τη γλώσσα. Διάβαζα εφημερίδες στην Ελλάδα για να μάθω τα ελληνικά. Όπως θυμάστε, δεν μιλούσα καθόλου καλά τα ελληνικά. Στο σπίτι η γιαγιά μιλούσε, οι γονείς και οι γονείς μου βέβαια. Αλλά όταν έζησα Ελλάδα έκανα τα πάντα να μάθω τη γλώσσα. Μπράβο. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Και με τις φίλες μου μιλάμε ελληνικά. Ο άντρας μου είναι από την Ελλάδα, οπότε μιλάμε ελληνικά. Και εντάξει, προσπαθώ να διατηρήσω τη γλώσσα όσο μπορώ. Κάνω λαθάκια πολλά βέβαια, αλλά εγώ νιώθω πολύ περήφανη που γεννήθηκα Ελληνίδα. Και καλά κάνεις και εμείς νιώθουμε πολύ περήφανοι που είσαι στην Αμερική και προβάλλεις την Ελλάδα, γιατί είναι κάτι που λείπει από τους ομογενείς μας σε οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεται. Επίσης να πούμε ότι ήσουν από τα ωραιότερα κορμιά που πέρασαν από την... Και είναι. και είσαι και που είναι. Πέρασαν από την ελληνική τηλεόραση. Κρίμα που δεν μας μιλάς όρθια. Επίσης να πούμε ότι... Σε βγάλανε στην τηλεόραση άνθρωποι που σε πέτυχαν τυχαία σε μια παραλία, έτσι δεν είναι, όταν είχες έρθει για διακοπές. Σωστά. Και γινόντουσαν πολλά τέτοια, έτσι. Ναι. Γινόντουσαν έτσι από τον δρόμο. Θυμάμαι και τη Βίκη Κουλιανού την είχαν δει σε ένα λεωφορείο. με τον Βασίλη, τον συγχωρεμένο τον Βασίλη Τσιβιλίκα. Ήταν η πρωινή εκπομπή. Βέβαια, λεγότανε πρωινή δροσιά. Ναι, καλοκαιρινή εκπομπή 1994. Εγώ είχα έρθει να διδάξω στο Αμερικάνικο κολέγιο, το American Community School στην Αθήνα και να προπονίζω μπάσκετ και βόλεϊ. Για 2 χρόνια συμβόλαιο και έμεινα 11 χρόνια. Αχ, Γιάννα μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Χαιρετισμού σε όλους. Φιλιά στην Πάτμο. Εγώ ευχαριστώ. Υγεία να έχετε, να είστε πάντα καλά, ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, να αγαπάτε τους δικούς σας και να δίνουμε πάντα θετικά μηνύματα και αγάπη.